Έχουμε ξεκινήσει όλα όσα χρειάζονται να κάνουμε, ούτως ώστε στις 26 Απριλίου ο Δήμος Ηρακλείου, η πόλη μας, να είναι έτοιμη για να φιλοξενήσει το Run Greece για ακόμα μία χρονιά. Αναμένουμε φέτος ρεκόρ συμμετοχών, γι' αυτό ο μεγάλος αριθμός απαιτεί περισσότερη προετοιμασία. Σήμερα είχαμε μία σύσκεψη όλων των υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται στο Run Greece και πιστέψτε με, είναι αρκετές. Έγινε η συνέντευξη ήδη στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα και έχουμε μπει στο γιορτινό κλίμα. Όπως γνωρίζετε, την Πέμπτη θα γίνει και στην περιφέρεια η συνέντευξη που θα αφορά μόνο το Ηράκλειο. Εμείς να ξανακαλέσουμε τους Ηρακλειώτες να έρθουν να περπατήσουμε, να τρέξουμε, να χαρούμε αυτό που κάνουμε και να χαρούμε και τις ομορφιές της πόλης μας. Όλοι αυτοί οι αγώνες, ο αγώνας όπως το Run Greece, είναι μια σημαντική ευκαιρία να προσελκύσουμε τον αθλητικό τουρισμό. Ευελπιστούμε και αυτό προβάλαμε στην Αθήνα, στη συνέντευξη τύπου που έγινε για όλες τις πόλεις και ήμασταν εκεί. Καλέσαμε δρομείς από όλη την Ελλάδα να έρθουν το διήμερο αυτό στο Ηράκλειο, ούτως ώστε να τρέξουν και μέσα από την υπέροχη αυτή διαδρομή της πόλης μας να γνωρίσουν το παλιό Ηράκλειο και όλα τα μνημεία. Η διαδρομή του Run Greece στο Ηράκλειο είναι μια διαδρομή που συνδυάζει όλα αυτά τα ωραία που έχει η πόλη μας. Από το παραλιακό μέτωπο, από τα ενετικά τείχη, τον τάφο του Καζαντζάκη, αλλά και όλα μας τα μνημεία. Νομίζω ότι σιγά σιγά με τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορούμε να προσελκύσουμε εσωτερικό τουρισμό, αλλά σιγά σιγά να απευθυνθούμε και λίγο προς τα έξω.